στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Ανδρέα Κετή. Κύριε Κετή, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Κιμήτρη. Τι διερευνά η πυροσβεστική για αυτή την υπόθεση? Εμείς διερευνούμε επί της σκηνής όσον αφορά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα η διερεύνηση γίνεται και σε συνεργασία με την αστυνομία και με άλλες υπηρεσίες του κράτους, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε την ηλεκτρομηχανική υπηρεσία, για να δούμε κατά ποιες συνθήκες είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά και κατά ποιες συνθήκες βρέθηκε εκεί ο άτυχος άντρας, ο οποίος και κατέληξε. Εκ πρώτης όψεως, τι σας είπαν οι συνάδελφοί σας, κύριε Κετή? Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη διερεύνηση, κύριε Κιμήτρη. Βρίσκονται επί της σκηνής και γίνεται διερεύνηση. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια ολοκληρωτική καταστροφή του χώρου. Πρόκειται για ένα παράδειγμα με ξύλινα δοκάρια επενδυμένα με μεταλλικού τσίγκους. Άρα η διερεύνηση καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη. Δεν μπορούμε επί του παρόντος να πούμε οτιδήποτε. Είμαστε στη διαδικασία, κύριε Κιμήτρη, και ό,τι προκύπτει θα ανακοινωθεί αργότερα. Ωραία. Είναι κάτι άλλο που μπορούμε να αναφέρουμε, κύριε Κετή, για να μην μπούμε και σε σημεία που δεν πρέπει να αναφερθείτε εσείς? Ότι αν υπάρχει κάτι να προσθέσουμε, μας το λέτε εσείς. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι. Οι συνθήκες οι οποίες εκδηλώθηκαν, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε, και αυτό σας είπα ότι είναι δύσκολη η διερεύνηση της, ήταν ότι με την άφηξη των μελών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής επί της σκηνής, ήταν μια σε πλήρη επέκταση της ΚΑΕ, δηλαδή ήταν ζωσμένο ουσιαστικά το παράδειγμα με φλόγες. Προσπαθήσαμε να γίνει μια γρήγορη κατάσβηση με αρκετές δυνάμεις, δηλαδή με αρκετούς απλοφόρους, ώστε να μπορέσουμε, διότι είχαμε κάποια πληροφορία εν πρώτης ότι πιθανόν να υπήρχε κάτω μέσα, και ακολούθησε είσοδο στο συγκεκριμένο παράδειγμα όπου και εντοπίστηκε το απαρθαγωμένο πτώμα. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η διερεύνηση και ό,τι προκύψει και μπορεί να ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί αργότερα. Να είστε καλά, κύριε Κετή, σας ευχαριστούμε πολύ.